προσεξία του κόσμου η τάξη δεν αργεί να γίνει αταξία. Παιχνίδια παίζει ο έρωτας που δεν αρέσουν σ' όλους, αρέσουν μόνο στους τρελούς και τους ονειροπόλους. Δύο σαν το Σπάρτος αλλά με τέμπο δύο της τρέλας έρωτες σαφώς εκτός ορίων. Δύο σαν το Σπάρτος μα κάπου στην πορεία φιλοσοφείς κι όλα τα βλέπεις ομόνια. Φορά τα αστέρι σου αλλάζει πεπρωμένο και μια προβλέπτη στιγμή σ' αφήνει μπερδεμένο. Ο έρωτας δικαίωση που μοιάζει τιμωρία, λες κι είσαι λάθος άνθρωπος σε λάθος ιστορία. Σαν το Σπάρτος αλλά με τέμπο δύο της τρέλας έρωτες σαφώς εκτός ορίων. Δύο σαν το Σπάρτος μα κάπου στην πορεία φιλοσοφείς κι όλα τα βλέπεις κωμωδία. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, Άγγελε. Γεια σου, Άγγελε. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Ελάτε, ελάτε. Καλύτερα. Καλύτερα. Πρώτος και καλύτερος. Και εγώ θα πάω με το συμπέστερο. Καλά. Το κρασί ήταν δυνατό. Έλα, κάτσε λίγα εδώ. Έτσι, κάτσε. Να σε χτυπήσει λίγο αέρας. Και εγώ δεν αισθάνομαι πολύ καλά. Το στομάχι μου. Τι? Ανακατώνομαι. Μην μιλάς, μην μιλάς. Χειροτερεύει. Παίρνε βαθιές ανάσες. Έτσι, ανάπνε. Ανάπνε, ανάπνε. Ανάπνε. Μου έρχεται. Παίρνε ανάσες, ανάσες, ανάσες. Έλα, ανάσες, ανάσες. Τα παιδιά χάθηκαν. Μακάρι. Μακάρι, μωρέ. Εννοώ μακάρι, τέλος πάντων, και αράστα να μείνουν και λίγο μόνα τους. Μόνα τους είπατε. Με ανησυχεί λίγο αυτό. Εμένα να δεις. Γιατί ανησυχεί τώρα, παιδιά. Μεγάλοι άνθρωποι. Δεν μπαίνουμε μέσα συμπεθέρα ώσπου να έρθει ο Ανέστης και η Αμαλίτσα. Πιάσαμε την κουβέντα εδώ στο δρόμο. Ναι, με αυτό τον Ανέστη δεν μπορεί να συνεννοηθεί κανείς. Δεν έχω και κλειδιά του σπιτιού. Μήπως σας ενοχλώ? Για όνομα του Θεού, Χαλε, τι λόγος. Άλλωστε τώρα είμαστε ένα σπίτι. Τι βιάζεις εσύ, είμαστε ένα σπίτι, είμαστε ένα σπίτι. Χαλε, πάψε καλέ και προχώρα. Το μπράτσο σου, καπετάνια, να στηριχτώ. Είναι λίγο σκοτεινά και φοβάμαι μην κουτρουβολιαστώ. Λοιπόν, πώς σου φαίνεται? Εδώ μένεις, ωραία είναι, ρομαντικά. Εξωτερικά ναι, εσωτερικά κάνει προς τρέλα. Αλλά δεν πειράζει γιατί είμαστε πολύ καλοί στην τρέλα όλοι μας. Τώρα που είπες τρέλα, ανησυχώ για τα παιδιά. Να μην ανησυχείς. Η φύση τις περισσότερες φορές προνοεί και προλαβαίνει. Δεν ξέρω η φύση, με ενδιαφέρει τα παιδιά τι κάνουν. Ανάσες, 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 ανάσες. Αν είναι δυνατόν. Τι πράγμα? Μα τι κάνουμε, ανώδυνο το κετό δίπλα στη θάλασσα. Αφού ανακατώνεσαι.
εντελώς ηλίθια. Ανέστη. Ναι. Πρέπει να παντρευτούμε γρήγορα. Ναι. Ναι. Τι συνέβη ανάμεσά σας? Τι ανάμεσά μας? Με ποιους ανάμεσά μας? Ανάμεσα σε σένα και... Τίποτα. Τον αδερφό σου. Τον αδερφό μου? Α, με τον αδερφό μου. Τον Νικόλα λες? Τίποτα. Γιατί? Γιατί δεν μιλούσατε τόσα χρόνια? Γιατί είχε τσακωθεί με τη μάνα μου. Δηλαδή, η μάνα μου είχε αντιρρήσεις. Τώρα, τι θέλεις αυτή την κουβέντα? Πες μου, σε παρακαλώ, δεν μιλούσατε επειδή είχε τσακωθεί με τη μάνα σου? Πες μου την αλήθεια. Μήπως ξέρω και ποια είναι η αλήθεια? Την ξέρεις. Θέλω να μου πεις. Σου έχω μιλήσει για την Ελένη μου. Την είχα ερωτευτεί. Ή νόμιζα τουλάχιστον. Με το που τη γνώρισε ο Νικόλας, έκανε σε τρελός. Όταν κατάλαβα ότι τον ερωτεύτηκε κι αυτός, εγώ έκανα πέρα. Η μάνα μου αποτέλειωσε το δράμα. Αυτή έκανε πέρα την Ελένη. Και όταν ο Νικόλας την παντρεύτηκε γιατί πεσμέτωσε, τον έκανε πέρα κι αυτόν. Όταν πέθανε η Ελένη, ο Νικόλας βάφτισε το γιο τους με το όνομα του πεθερού του. Και βαφτίστηκε κι αυτός με το επίθετο της γυναίκας του. Πράγμα γύρε. Δεν ξέρω γιατί, αλλά τελευταία αυτή την ιστορία τη λέω όλη την ώρα. Έτυχε δηλαδή. Πάντως θέλω να ξέρεις ότι είσαι ο μόνος άνθρωπος που μαθαίνει την αλήθεια. Την κανονική. Δεν θέλω να μιλήσουμε άλλο γι' αυτά. Δεν θα ξαναμιλήσω. Υποσχέσου πως δεν θα πεις τίποτα για όλα αυτά σε κανέναν. Στο υπόσχομαι. Μπορείς να ξεχάσεις ό,τι είπα? Μισής φλόγες, κυρίες και κύριοι. Χτες, αργά τη νύχτα, ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά. Φωτιά στα τόπια! Το έκαναν πάλι το θαύμα τους οι εμπίστες, ανάθεμα. Κήγονται κτήματα στην Κίμη, ρε. Αλήτες, παιδί μου, αλήτες. Αλλά δεν φταίνε αυτοί. Το κράτος φταίει. Έχουμε κράτος. Δεν έχουμε. Τώρα τι σου φταίει εσένα το κράτος, Κυρθοδωρή? Ορίστε, η πυροσβεστική είναι εκεί παρόν. Η πυροσβεστική παρόν, οι εμπριστές όμως μονίμως απών. Αυτό λέω. Καλέ, τι μαζευτήκατε όλοι εδώ, τι βλέπετε? Έκτακτη επικαιρότη. Άστα, Αθηνούλα, καίγεται η Κίμη, έλα να δει. Η Κίμη, Χριστός και Παναγία. Στην Κίμη δεν ήταν χτες η Αμαλία και η Ολυμπία? Ε, γυρίσανε, δεν γυρίσανε. Ναι, γυρίσανε. Πήγα από το σπίτι, κοιμούνται. Καλέ, Θεοδωράκη. Να σα πω. Πού το ξέρω εγώ αυτόν? Τώρα την πάρα λιμάκι, εσύ πριν να αρχίσει. Τι έπαθε πρέπει να είναι τηλεόραση, δεν έχει δουλειά. Έλα, αφεντικό να δεις. Τι τρέχει, ρε. Πήρε φωτιά το κτήμα του κυρίου Δελιγιάννη. Αποκλείεται, χτες το βράδυ ήμουν εκεί. Τώρα είναι επιχείρημα αυτό, αφεντικό. Τι ώρα ήσουν εκεί? Μέχρι τις 11. Α, γιατί η φωτιά ξέσπασε στις 12. Κοίτα, ρε. Κοίτα, ρε, ποδαρικό η αρετή. Σα παρακολουθώ. Εμπανά σα πω. Πήγαμε στο διαλοπάρτο μικρόφωνο τα μούτρα μου. Βρήκατε τι κάνει θεματικότητα με τις συμφορές του κόσμου, αστέλφι εδώ πέρα. Ενημερώνουμε την κοινή γνώμη, κύριε. Χαίρεστηκε η κοινή γνώμη για την ενημέρωσή σας. Τι την νοιάζει την κοινή γνώμη, κάει και το σπίτι μου. Ρε ο Νικόλας. Ωραία, τρώνε και σουβλάκι. Κάει και το σπίτι του. Φύγαρε. Αγανακτισμένοι κάτοικοι της περιοχής εδώ, κυρίες και κύριοι, σας πούν μπροστά στην κάμερα. Φύγε από εδώ, ρε. Κυρίες και κύριοι, φύγερε. Βλέπετε σε απευθείας μετάδοση μια πάρα πολύ ωραία φωτιά. Καίγονται σπίτια, καίγονται δάση, καίγονται αμπέλια. Το ευχαριστηθήκατε? Ωραία, άμα το ευχαριστηθήκατε, κάτι και να ευχαίρω μην έρθει στο δικό σου το σπίτι. Άντε, κι άμα βαρεθείτε, κάντε ζάπινα 11 γιατσόντα. Πάρτε ρε φύγω από εδώ. Άλλος ένας αγανακτισμένος κάτοικος της περιοχής, κυρίες και κύριοι, τον οποίο η φωτιά τον έχει κυριολεκτικά ξεσπιτώσει. Πουλί, τα βλέπεις αυτά τα έντρα εκεί πέρα πώς καίγονται? Ναι. Σ' αρέσουνε? Μπράβο.
Αν δεν σκοτεινά φύγεις, θα σε βουτήξω και σε πετάξω εκεί μέσα. Θα κάνεις ένα κοκορέτσι ξεροψημένο αλφα-αλφα. Γιατί κύριε, τι σας στέλνει τα μύδια, τι τα έχετε βάλει με τα μύδια. Ρε, αν δεν φύγεις αμέσως θα σας πάω στο ξύλο και σένα και τα μύδια, μα την Παναγία. Φύγε να ξαφανίσεις μπροστά μου. Έτσι, μπράβο, απάνω του μεγάλε. Αφεντικό, θα τον δείτε το δημοσιογράφο. Λες ρε, λες. Κύριε Νότι, μπορώ να σας μιλήσω. Όχι τώρα, Μαριάννα, όχι τώρα. Μα κάηκαν πάλι ασφάλειες εκεί μέσα. Βάλαμε την τηλεόραση για να δούμε τις φωτιές και βραχυκύκλωσε το σύστημα. Μα τι είναι αυτά που μου κάνετε. Όλο μου τα φτιάχνετε και όλο χαλάνε. Και έχω δύο στην κάσκα να στεγνώνουν και μία που χτενίζεται ήδη. Κατάλαβες. Αυτό είναι που λένε ο κόσμος καίγεται βαρκούλα που χτενίζεται. Μάλιστα, είδε και δες αφεντικό. Καλέ, είδατε τι γίνεται. Φτου στον κόρφο μας. Πω, πω, φωτιές και κακό. Κοίτα τι πάθαν οι άνθρωποι στα καλά καθόμενα. Νότι, θα έρθεις να μου φτιάξεις τις ασφάλειες. Θέλω να χτενίσω και να δω τη συνέχεια των έκτακτων ειδήσεων. Άντε. Βρήκες την ώρα, ρε Μαριάννα. Άντε, ρε Μιτσάρα. Άντε, πήγαινε να δεις τι τρέχει. Εγώ πρέπει να τηλεφωνήσω στο σπίτι. Μα νομπάρετε, κύριε Νότι, αλλά καλά. Θα το έχουμε υπόψη μας στο μέλλον. Κάει και το κτήμα του συμπέθερού του, γι' αυτό είναι έτσι. Του συμπέθερού του, σιγά πια. Από πίτα που δεν τρώω, τι με νοιάζει κι αν καεί, που λέει η παροιμία. Για τα κτήματα του συμπέθερού του νοιάζεται τώρα ο κύριος Νότης. Για τα δικά του κτήματα, αγρόν αγοράζει, τέλος πάντων. Άντε, πάμε. Ναι. Έλα, Τέσο. Τι είναι. Πότε. Τι λέει. Τώρα. Ναι. Ναι. Καλά, Τέσο. Ναι, έρχομαι μέσα. Έρχομαι τώρα. Εσύ με τον Μαρκούτσι. Λοιπόν, πήγε κύριε, να ενημερώσει εκτός από το φοβερό σας κοινό και τον ΟΤΕ ότι εδώ ούτε κινητά δουλεύουν ούτε τίποτα. Ναι, καλά, εντάξει. Αλλά πείτε μας, τι αισθάνεστε. Μια λιγούρα. Ας την άρθει από εδώ πέρα, μην πουγερώσω. Φύγε, φύγε! Ανέστη, με ποιον μιλάς? Με τον Τάσο. Εγώ πάλι νόμιζα πως άκουσα την φωνή του αδερφού σου. Θα είναι από τον ύπνο. Μαμά, πρέπει να πάω στο γραφείο. Έχουμε βλάβη στο δίκτυο. Ειδοποίησε σε παρακαλώ τη συμπεθέρα να έλθει. Θα χρειαστώ βοήθεια πρώτη μέρα μόνη στο σπίτι. Ναι, θα ειδοποιήσω. Ωστόσο εσύ κοιμήσου ακόμα, είναι νωρίς. Αν χρειαστείς κάτι, το τηλέφωνο της το έχω γραμμένο μέσα στο μπλοκάκι. Και το γραφείο μου το έχεις. Ανέστη μου, γιατί είσαι ανήσυχος? Τι συνέβη ψες βράδυ? Χαμός. Χαμός? Χαμός. Χαθήκαμε. Αυτό εννοώ. Η Αμαλία και εγώ χθες βράδυ. Με τα μάξι, χαθήκαμε. Χαθήκαμε όλοι. Χαθήκαμε. Χθες βράδυ, ας τα έλεγα, μαμά. Είσαι σίγουρος ή να υποθέσω πως σε λίγο θα ξαναγίνω γιαγιά? Τι λέει, μωρέ. Πρέπει να φύγω. Άργησα. Έλα, γεια. Ανέστη! Άσε τον πιάνω εγώ. Εμπρός. Αρετή. Αρετή. Δεν ακούω. Αρετή είπα. Πεσκόστα. Α, τι πεσκόστα ρε μεστε. Πάλι καινούργιο αστείο τώρα. Το πάλιο, πάλιο σε αυτό. Αρετή. Καπετάνιο. Ρε μωρέ, και με έπιαζε στον ύπνο. Μωρέ,
Παντρεύτηκες, παντρεύτηκες. Δεν έπαιρνες κανένα που να έχει κανονικό όνομα. Έλα, μη με πειράζεις. Τι κάνεις? Τι κάνω τώρα πια, τίποτα. Άκου, ο Ανέστης έφυγε εσπευσμένος και με άφησε εδώ πέρα στο σπίτι μόνη κατάμονη και εγώ αγριεύτηκα ελαφρώς. Έλεγα λοιπόν, μήπως θα ήτο... Ναι, έρχομαι, έρχομαι αμέσως. Μια αρετή την έχω, γιατί την έχω για να την αφήνουμε όλο μόνα. Μήπως δεν είναι σωστό? Σωστό μπορεί να μην είναι, αλλά είναι απαραίτητο. Θα πω στην Ολυμπία, η Ολυμπία σήμερα άστα ξύπνησε στα καλά της. Θα της πω να φυλάξει το λούι. Έρχομαι. Αναμένω. Ακράτητη, ακράτητη κυρία Πεσκώστα. Περιμένετε και έρχομαι. Έλα ρε πατέρα, σε ιδίες πρωί πρωί. Πού είναι η Αμαλίτσα? Δεν ξέρω που είσαι, στο μπάνιο είσαι. Λοιπόν, κοίτα, μην ανοίξεις τηλεόραση ώσπου να έρθω. Γιατί? Θα σου πω όταν θα έρθω. Σιγά καλέ την τηλεόραση, χαμηλώστε την πια. Τρελαθήκαμε εδώ μέσα. Τι είναι αυτό? Φύγε ρε, σου λέω! Τι έγινε και χαλάσατε τον κόσμο? Πείτε μας τελικά όμως, τι ακριβώς αισθάνεστε? Αισθάνομαι ότι θα γλιτώσω το μπουγέλωμα. Λοιπόν, Τάσο, όπως είπαμε, εγώ πάω επιτόπου να δω τι γίνεται. Πάρτε μαζί σας ένα κινητό, κύριε προϊστάμενε. Να είμαστε σε επαφή. Δεν θέλω κινητό. Μα τι μάνια είναι αυτή με εσάς, τι έχετε με τα κινητά? Με κινητό θα με εντοπίζει η μάνα μου κάθε λεπτό. Το φαντάζεσαι? Το φαντάζομαι. Φέρτο. Στείλα αμέσως τα δύο συνεργεία. Και δώστε 5 γραμμές στην πυροσβεστική. Γρήγορα. Αμέσως, παίρνω. Το πρωινό τρένο. Άκου, επειδή κάτι έκτακτο συμβαίνει. Έχουμε διακοπή του δεκτύου από πυρκαγιές. Πρέπει να φύγω αμέσως. Κεγόμαστε. Στην Κίμη. Κεγόμαστε. Κατάλαβα. Όχι, δεν κατάλαβες. Περιμέναμε το απόγευμα στην παραλία. Μπορείς? Κοιμάται αφεντικό στο τζιπ. Στο τζιπ, ρε, και εσύ τέτοιες ώρες. Τα τριαντάφυλλα, εντάξει. Εντάξει. Σβήστηκε αφεντικό. Η φωτιά, λέω. Σβήστηκε η φωτιά. Σβήστηκε και το σπίτι μας από το χάρτη. Πάμε για άλλα. Δεν λες αφεντικό που σωθήκαμε? Δεν λες που το πυραμίδι και βγήκαμε όξο? Θα κεγόμασταν σαν τα ποντίκια. Ναι, σωθήκαμε. Παπά, τι έγινε? Έγινε σφύρμα μεγάλη, αυτό έγινε. Μας δείχνουν όλες οι τηλεοράσεις. Ενημερώνουμε τον κόσμο, ρε. Το σπίτι μας. Κοίτα, τώρα πρέπει να παραδεχθείς ότι ήταν ρημάδι. Στάνε τα ταπάνια, σκατά είναι, ρε. Μην κοιτάς που απ' έξω έδειχνε λίγο ευπαρουσίαστο. Είδαμε πήξε το ποντίκι εκεί μέσα. Ξέρεις, πάνω που σκεφτόμουν να πάρω ένα δάνειο να το φτιάξω λιγάκι. Να το πάρουμε σαν πυροπαθής. Τώρα αν αυτό δεν λέγεται τύχη, ποια είναι τύχη? Δεν συμφωνείς, Σου φτιάξω σπίτι τσίλικο όμορφο, ρε. Εγώ θέλω αυτό που είχαμε. Κι εγώ. Αλλά αυτό πάει, κάηκε. Κοίτα, πρέπει να ανανεωνόμαστε τη ζωή. Όχι, βρήκαμε ένα σπίτι, ακολλήσουμε σε αυτό. Μπαμπά. Τέρμα τα βουνά. Θα βρούμε ένα σπίτι στη θάλασσα τώρα. Παραλία, κυματάκι, μποτσαλάκι. Του γυαλούν τα βοτσαλάκια, κάθονται τα καβουράκια, Α, έλα τώρα.
Άσε, χλαμάρες. Έπρεπε να δεις τη Σουλτάνα να τρέχει με τον κουβά δίπλα στους πυροσβέστες. Να δίνει οδηγίες. Σαν τον Godzilla σε νέες περιπέτειες ήταν. Τρόμαξες. Όταν βρίσκαμε πίσω από το κρεβάτι και ήταν γύρω οι φωτιές, νόμιζα ότι δεν σε ξανάβλεπα. Τι κοιτάς σαν τον κανάρι την αυαρχίδα του Τούρκου, ρε. Ποιος, εγώ? Όχι εγώ. Κοιτάω τα μάξι τα αδερφού σου που έρχεται. Μέσα έπεσα. Ήταν αμάξι ο θείος ναυαρχίδα σκέτη. Άντε στον τρίτα φιλόνα, θα τον φέρω εγώ μέσα. Τι γελάς αυλάκας είναι, πήγαινε μέσα, άντε κι εσύ. Ο Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κακά σκορπά. Ο Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κακά σκορπά. Ο Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κακά σκορπά. Κύριε Λέησο, Κύριε Λέησο, Κύριε Λέησο. Ναι, τον κύριο Πεσκόστα παρακαλώ. Πεσκόστα! Όχι εσύ, Βελίδε, τον προϊστάμενο. Η περιοχή θυμίζει σε ελληνιακό τοπίο, ύστερα από το πέρασμα της πυρήνης Λέλαπας. Τη σβήσανε τη φωτιά τελικά. Καλή τη συμπεθέρα. Κάποιος να πάει να φέρει τη συμπεθέρα. Μην το μάθει ξαφνικά η γυναίκα και πάθει τίποτα. Θα πάω εγώ, που ξέρω και το σπίτι. Κάτσε, ρε, πώς θα πας. Ας σε πάω εγώ με τα μάξι. Να τη φέρουμε εδώ, λέω εγώ. Τι λες, ρε παιδί μου, τι λες. Αυτή περιμένει εμένα. Άμα την Αθηνούλα θα νομίσει πως έπαθα κάτι κακό. Αν δεν το έχει μάθει ήδη. Λοιπόν, έλα, σβέρτε. Κάτσε κάτω. Ας την Αθηνούλα, μαζί θα πάμε. Καλά, ο Ανέστης που είναι. Είναι στην Κύμη. Έτσι μου παραπτώνει ο ΤΕ. Γιατί δεν με ειδοποίησες? Γιατί η υπηρεσία σου κοιμόταν όπως και εσύ. Τα τηλέφωνα κοπήκαν μόλις έπιασε φωτιά. Το παιδί? Καλά είναι. Όλοι καλά είμαστε. Το σπίτι πάει. Πάει? Πέρασε στην ιστορία. Δεν μπορεί. Δεν έμεινε τίποτα. Άσε. Πιάσαν κανένα? Μπα. Σιγά μην πιάσουν. Μόνο κάτι καζάκια βρήκαν στα δέντρα στο δασάκι από έξω. Δεν είναι έργο Θεού αυτό που πει. Το νεράκι. Ο Νικόλας, Χριστέ μου! Καλά, αυτός από νωρίς είχε πάρει φαλάνκι τους δημοσιογράφους. Μην ανησυχείτε, γι' αυτό το δείχνω. Αυτό ήταν ανέκαθεν του αγαπημένου του σπόρ. Μόλις έβλεπε ρεπόρτερ, χυμούσε κατά πάνω του με την πέτρα στο χέρι. Ο Θεέ μου, τώρα γιατί μας ήρθε όλη αυτή η συμφορά. Νότι, συμπέθερε παρακαλώ πολύ. Στο κομωδίνο μου, πλάι στο κρεβάτι μου, είναι τα χάπια μου. Μου φέρνετε ένα, σας παρακαλώ. Ευχαρίστω. Έλα τώρα, ηρέμησε. Τα σπίτια ξαναγίνονται. Αυτό να είναι το κακό. Αχ, τα σπίτια ξαναγίνονται. Ο Νικόλας μου που είναι. Το παιδί. Ένα, κυτριγύρω είναι, πού να είναι. Πάντως καλά είναι. Να, να το σκάνε. Πάνω τους μεγάλε. Να ενημερώσει εκτός από το φοβερό σας κοινό και τον ΟΤΕ, ότι εδώ ούτε κινητά δουλεύουν, ούτε τίποτα. Ναι, καλά, εντάξει. Αλλά πείτε μας. Εν τέλει μου φαίνεται ότι όλοι μαζί κάνουμε ένα πολύ διόρυθμο σόι. Το πουλάκι μου, ίδιο έμεινε. Δεν άλλαξε καθόλου, όπως τότε που το έστελνα στο πανεπιστήμιο. Και ειδού τώρα που η ζωή μας ξανασμίγει από την αρχή.
Και όλα αυτά γιατί γίνανε, πες μου γιατί. Γιατί! Για ένα που κάμισε ο Αδιανό, για μια Ελένη. Έχει αγαλακτήσει και ξεσπάει μπροστά στην κάμερα. Για ένα καπρίτσιο θέλω να πω. Να όμως που τα καπρίτσια κάποτε καταλήγουν δραματικά. Έλα ρε Ανέστη, πού είσαι? Όχι, εδώ είμαστε, μην ανησυχείς, την αντιμετωπίζουμε. Θέλω να πω την προσέχουμε την γυναίκα. Είναι επικίνδυνη ρε. Όχι, όχι ρε, μην ανησυχείς. Μια χαρά είναι η μάνα σου. Εκεί τι γίνεται? Παρντών. Ανέστη, πού βρίσκεσαι παιδί μου? Με τον Νικόλα, μάνα, στο κτήμα. Ποιο κτήμα καλέ, αυτό έγινε παρανάλωμα του πυρός? Ο Νικόλας? Είναι μια χαρά, μην ανησυχείς. Ναι, εδώ δίπλα μου είναι. Να τον ακούσω. Να σε ακούσει. Έλα, μάνα. Νικόλα, αγόρι μου, τι έκανες? Κάηκα. Κάηκες! Όχι, δεν της είπε κανείς τίποτα, ρε. Κλείσ' το μωρέ, φύσαμε. Ναι, όχι, μάνα, εντάξει, μια χαρά είναι όλα. Ναι, μια χαρά. Ο Άγγελος! Κι αυτός. Ελάτε κοντά μου, τώρα. Καλά, μάνα, θα συνεννοηθούμε. Θα τα πούμε, ναι, μην ανησυχείς. Όλα είναι υπό έλεγχο. Έλα, γεια. Μας θέλει κοντά της τώρα. Βρήκε ευκαιρία. Τι θα κάνεις? Θα πάω να τη δω κάποια στιγμή. Άλλο λέω, μωρέ. Ασφάλεια έχεις? Έχω απ' όλα, θα τα κανονίσω. Τι θες να κάνω εγώ? Αν μπορείς να πάρεις κοντά σου τον Άγγελο. Δεν κάνει να μείνει άλλο στα αποκαίδια. Εγώ έτσι κι αλλιώς θα κατέβω στην τράπεζα, θα περάσω από το συνεργείο να δω αν έχουμε αμάξι τουλάχιστον. Στο παρατσάφτο γλιτώσαμε από την πύρινη λέλαπα που λένε οι ρεπόρτερς. Καλά, αυτούς παραλίγο τους πάω στο ξύλο, δεν φαντάζεσαι. Νικόλα. Πήγαινε τον Άγγελο στην σπίτι Αμαλία. Μου. Όσο να είναι τώρα έχουν γνωριστεί και... Θα θέλει. Τη συμπαθεί ο μπαγκάς σας. Θα θέλει. Πάρε να πέσει κατευθείαν στην αρετή. Εντάξει. Θα τον πάρω μαζί μου τώρα. Τρόμαξα. Πρώτη φορά τρόμαξα στη ζωή μου. Κι άλλες φορές είχες τρομάξει. Πρώτη φορά το παραδέχεσαι. Να βλέπεις πώς έκανε το παιδί όταν πήραμε χαμπάρι τη φωτιά. Έψαχνα να βρει τα πράγματά του να τα πάρει μαζί του μισοκυλισμένος. Ευτυχώς πρόλαβα, τον άρπαξα και βγήκαμε έξω. Πάθαινε τίποτα ο Άγγελο? Τι με κοιτάς ρε μαλάκα σαν τον Άγιο Παντελεήμονα? Ανισόρροπε. Έγινες άνθρωπος. Το παιδί είναι καλά και τα τριαντάφυλλα. Μην το πάεις κάτω. Κοίτα που γίναμε μελόδραμα στα καλά καθούμενα. Μελόδραμα. Με την αρετή στα μετόπισθεν. Πάμε για σαπουνόπερα. Τι σαπουνόπερα? Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας. Τα πουλιά στο μπάρμπεκιου. Έτσι και τα λέμε, εντάξει? Ναι, μπαμπά. Θα τηλεφωνηθούμε. Στο γραφείο θα είμαστε. Μπαμπά. Έλα. Τίποτα. Ξεκινάτε, Σβέλτα. Πού πάει το παιδί αφεντικό? Χρήστε, έχω αυτές τις ερωτήσεις. Όπου να θα πλακώσουν οι δίκοι να καταγράψουν τις ζημίες. Αυτούς τους θέλουμε. Κοίτα, αν δεις κανένα τηλεοπτικό συνεργείο να έρθει, μάζεψε και φέρε μας μερικές πέτρες μεγάλες χορταστικές και αυτές τις θέλουμε. Καταλαβες? Όχι. Τελείως.
Όχι, εγώ συγγνώμη. Θέλετε κάτι? Ναι, μάλλον. Ψάχνετε κάποιον? Δουλεύετε εδώ? Μάλιστα. Θέλω τον κύριο Πισκόστη. Κι εσείς? Δεν είναι εδώ, αλήθεια, είναι στις... Στις φωτιές, το ξέρω. Έλεγα μήπως γύρισε. Τον ήθελα. Για τη μαμά του. Για τη μαμά του? Περάστε. Περάστε μέσα να τον εντοπίσουμε μαζί. Ήρθατε, όλα είναι εντάξει. Τι εντάξει? Εντάξει, στο σπίτι του Νικόλα. Αυτό κάηκε. Όλα τα άλλα είναι εντάξει. Ποια άλλα δηλαδή? Ο Νικόλας, το παιδί, είναι μια χαρά. Τι μια χαρά, που κάηκε το σπίτι τους. Είναι γεροί. Πού βρίσκονται τώρα? Κάτω. Πού κάτω? Εδώ, κάτω. Τους έφερα. Έφερες τον Νικόλα κάτω? Τη μητέρα. Δηλαδή, ο παππούς και ο πατέρας την έφεραν. Εγώ έφερα τον Άγγελο. Τον Άγγελο? Ναι. Ώσπου να δει τι θα κάνει ο Νικόλας, σκέφτηκα που θα μένει το παιδί. Μήπως δεν θέλεις. Τρελάθηκες. Άγγελε. Θεία. Και ο πατέρας ακόμα χειρότερο. Αλλά κάνει τον άνετο. Τρόμαξα τόσο. Πού είναι τώρα? Είπε ότι θα περάσει αργότερα από εδώ. Θέλω να κοιμηθώ, είμαι κουρασμένος. Κι εγώ πρέπει να φύγω, πρέπει να πάω στο γραφείο. Πήγαινε, μην ανησυχείς. Θα φροντίσω εγώ για όλα. Τηλεφώνησε ο Νικόλας στο συνεργείο. Έχει πρόβλημα με τα μάξι. Σου φέξε εσένα. Σα δεν τρέπεσαι τέτοιες ώρες. Συμπέθερε. Ακούω, συμπεθέρα. Τώρα που θα δεις τον Νικόλα, πες του ότι τον θέλω επιγόντως. Ακριβώς αυτό είχα σκοπό να κάνω. Δηλαδή να τον φέρω εδώ. Δεν θα έρθει. Τον ξέρω εγώ. Τώρα αυτός θα εξαφανιστεί για να μην τον δούμε που στενοχωριέται. Πες του τον περιμένω στο σπίτι το βράδυ. Γιατί δεν μένεις εδώ το βράδυ? Δόξα τω Θεώ, μεγάλο σπίτι έχουμε. Δωμάτια έχουμε, κρεβάτια έχουμε. Αποσκεπάσματα άλλο τίποτα. Μην άρε τουλά. Αποκλείεται, καπετάνιε. Πρέπει να μιλήσω στους γιους μου. Απόψε και απαραίτητος. Πρέπει να πάω στο γραφείο. Πάμε παρέα. Πρέπει να πάω κι εγώ στο μαγαζί. Ανέστη. Πες του Νικόλα απόψε να κοιμηθεί στο σπίτι μας. Καλά? Ναι, βέβαια, γιατί όχι. Άμα θέλει. Πες του είπα ότι το θέλω εγώ. Πάμε. Έλα ρε, μη στεναχωριέσαι. Όλα ξαναγίνονται σε αυτόν τον κόσμο, ο άνθρωπος δεν ξαναγεννιέται. Σοβαρά μου λες? Η αρετή ξαναγεννήθηκε σ' όλο της το μεγαλείο. Τώρα θα μας έχει ξανά και τους δυο στα χέρια της. Ναι. Έλα Τάσο, τι γίνεται? Ποιος? Μια κυρία σας ψάχνει. Μ' ακούτε? Είναι, λέει, υπάλληλος της μαμάς σας. Νοσοκόμος. Μαρθών. Μάλιστα. Μπορείτε, λέει, να περιμένετε στο γραφείο του? Θα περιμένω. Θα περιμένει. Κυρία προϊστάμενε, έσβησε η φωτιά ή ακόμα? Ποια από όλες. Εγώ λέω για αυτήν στην Κίμη. Αυτή έσβησε. Άλλες ανάβουν τώρα. Έλα βρε εσύ τώρα, μην κάνεις μούτρα. Να σκέφτεσαι θετικά τέτοιες ώρες, αυτό είναι το μυστικό.
Η πυρκαγιά είναι κακό, εντάξει. Το σπίτι που καίγεται είναι κακό. Το ότι βγαίνουμε ζωντανοί από αυτή τη δοκιμασία είναι καλό. Το ότι θα κάνουμε άλλο σπίτι, καινούριο, ακόμα καλύτερο. Ναι, τι ακούμε γι' αυτό. Τι είναι αυτό. Α, παππού, δεν θέλω τηλεόραση στο δωμάτιό μου, να χαρείς. Όχι, παιδί, μια λίγο. Έχει απόψε τελικό κυπέλου κυπελούχου, ναι, Άγγελε. Το δούμε. Βέβαια. Άρα, πάρτε αυτά, πάρτε αυτά. Εδώ, καλά είναι. Έλα και εσύ, παππού, εδώ όμως. Φέρε και τον Λούι. Μπράβο. Λούι! Έλα. Μάλιστα. Δεν πας κάτω στην πεθερά σου, ώστε να τελειώσει ο αγώνας. Έλα. Κάνεις και εμένα, σαν δεν είμαστε, τρεις είμαστε, δεν είμαστε. Δυο, έλα. Έτσι. Ωραία. Λούι, τώρα ησυχία, έτσι. Τι, τώρα κάει και εκεί η μηχανή. Να δούμε τι άλλο θα κάει, γαμώ το κέρατό μου. Αντί έχουμε στο συνεργείο αφεντικό. Σπρώχνε, ρε. Κοντζάμ, ζιπ. Ζιπ, κυλότρε, μαλάκα, σπρώχνε, σου λέω. Να φωνάξουμε γερανό αφεντικό καλύτερα. Θα φωνάξω εγώ πιο πολύ από τα τρένα που φύγανε αγάπες μου πήρανε. Σπρώχνε ρε, άντεξ, άντεξ, δεν είμαι και ο Νέρωνας να αντέχω τις φωτιές. Σπρώς! Πώς θα πάμε στα τριαντάφυλλα αφεντικό με τα πόδια? Τα αφήσαμε στο έλεος του Θεού. Σπρώχνε ρε, σου λέω και ας άλλο για τώρα. Επιστούλα, κοίτα, κοίτα, αυτός που έδερνε το δημοσιογράφο το πρωί. Παίρνω και θίτσες αμαλάχι εγώ, ε. Μακριά, μακριά το συνεργείο αφεντικό! Α, εδώ είναι ρε. Να, ο μάστρος μας περιμένει στην ενταλτική. Έλα. Τι έχετε ρε, Νικόλα? Έκτακτο περιστατικό, μάστορα. Υποθερμία, πέσανε σφιγμή, όλη νύχτα ψινόταν, ταύτισε. Έλα μέσα, έλα μέσα! Έλα μέσα! Χριστέ, εσύ τράβα στο σπίτι, δεν φέρνω τα λοιπάσματα σε καμιά ώρα. Έφυγα. Α. Εσύ? Θα περάσω από την τράπεζα να πάρω κάτι λεφτά και μετά έχω κάτι άλλες δουλειές να κάνω. Αν έρθουν αυτές οι υπηρεσίες ασφάλειας. Θα κρατήσεις το στόμα σου κλειστό. Mm. Έτσι κάνουμε πάντα στις ανακρίσεις. Ναι. Ποιε. Δεν καταλαβαίνω. Δεν πειράζει, θα στο μεταφράσω το έρθω σπίτι. Αντί πράγμα. Μην το τρελαίνεις, ρε το φουκαρέ. Μόκο συμπέθερε. Με αυτά και με αυτά σου φεξε. Πιάστο και φτιάξτο. Είσαι καλά. Δεν πετάω και από τη χαρά μου, αλλά. Θα περάσει και αυτό που θα πάει. Ο Άγγελος. Παρέα με την Αμαλία. Η καλύτερη του μπαγαζά. Κύριε Δελιγιάννη! Κύριε Δελιγιάννη, τι ήταν αυτό καλέ! Σας είδα στην τηλεόραση! Ετοιμάσου για αυτόγραφα. Καήκατε κι εσείς. Έχω αρπάξει λίγο στις άκρες. Δεν είπα σπουδαία. Το σπίτι μας κάει και ψηλό πράγματα. Καλά πάμε. Πάντως, εγώ τι να σας πω. Όταν σας είδα στην τηλεόραση, καλέ, δάκρυσα. Τι ωραία που τα λέγατε. Κι ήσασταν και κούκλος. Άντε ρε Μαριάννα, άντε να κάνουμε και καμιά δουλειά. Τι πάθατε κύριε Νότη και αντιδράτε έτσι? Ζηλεύετε μήπως? Οι παροιμίες είναι σοφές τέλος πάντων. Πώς είναι εκείνη που λέει το χρήμα πολύ εμείς σαν τη δόξα ουδής? Εδώ κολλάει. Κύριε Δελιγιάννη μου, τα θερμά μου συγχαρητήρια. Που κάηκα. Όχι, όχι, που τα είπατε τόσο ωραία στους δημοσιογράφους. Αφού όλες οι γυναίκες στο μαγαζί ανατριχιάσαμε, αφού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αφού. Αφού σκέφτομαι να οργανώσω πάλι κάτι, κανένα απαγωγή, κανένα πρικαγιά, κανένα εξαφάνιση, να χαρείτε. Πώς τα λέτε, πώς τα λέτε. Αχ, φεύγω εγώ τώρα, άντε, γεια. Νικόλα, πόσα χρειάζεσαι? Τι πόσα χρειάζομαι? Πόσα χρειάζεσαι, λέω, για να ξαναφτιάξεις τις ζημιές? Γιατί θα με δανείσαι εσύ τσιφούτης άνθρωπος? Ναι, ρε, θα σε δανείσω. Με τόκο? Θα σε χέσω, ρε. Συμμαζέψω. Χωρίς τόκο και μου τα δίνεις όποτε θέλεις. Άσε, ρε, μάστα, κράτα τα λεφτά σου. Μη σε ξεπαραδιάσουμε όλη η οικογένεια. Απ' τη μια ο αδερφός μου με την πρίκα τώρα με το γάμο. Απ' την άλλη εγώ με τα δανεικά. Άσε. Λέγε, ρε. Κοίτα, οι ζημιές δεν ξέρω πόσο είναι, αλλά το σπίτι πάει, τέλειωσε. Πιου. Δεν πειράζει. Θα πάρω άλλο. Εύκολο είναι. Δύσκολο είναι. Αλλά έχω τα περιβόλια. Και όσο έχω εγώ τα τριαντάφυλλα, δεν με νοιάζει τίποτα.
Είσαι παλαβός, ρε. Η ψυχούλα μου το ξέρει. Πάω. Σπίτι μου. Όχι, έχω τρεχάματα τώρα. Αργότερα. Νικόλα, αποφεύγεις να έρθεις στο σπίτι, μου φαίνεται. Αποφεύγω. Βοήθα όσο μπορείς. Καμιά φορά όλα αρχίζουνε με μια αναπροσεξία του κόσμου, η τάξη δεν αργεί να γίνει αταξία. Παιχνίδια παίζει ο έρωτας που δεν αρέσουν σ' όλους, αρέσουν μόνο στους τρελούς και τους ονειροπόλους. Δύο σαν το Σπάρτος, αλλά με τέμπο δύο της τρέλας έρωτες σαφώς εκτός ορίων. Δύο σαν το Σπάρτος, μα κάπου στην πορεία φιλοσοφείς κι όλα τα βλέπεις ομόνια. Μια φορά τ' αστέρι σου αλλάζει πεπρωμένο και μια προβλέπτη στιγμή σ' αφήνει μπερδεμένο. Ο έρωτας δικαίωση που μοιάζει τιμωρία, λες κι είσαι λάθος άνθρωπος σε λάθος ιστορία. Ποιος αν το Σπάρτος αλλάζει.